Lake has lots of different faces. One is visible for tourists who come around for a few hours accidentally. Another is noticeable only by scientists. But absolutely different, the lake is understood by local people who grew up on Marana Strand, who heard the mysterious sound of reeds from childhood, who know every lake's mood. Fishermen, who else can know better than they, who live from Marana's water and feel every, even the smallest change in it. Εβδομήντα 75 χρόνια με τους γονείς μου, με τους θείους μου, με τους προπάπους μου. Όλα τα χρόνια ήμουν ψαράς. Ήταν ο παππούς μου ψαράς, ξάδερφός μου. Δεν είχε δουλειά στα χωριά, δεν είχε εργοστάσια. Ασχολούμασταν με την τον αγροτικό τομέα και την κοινοτροφία. Δεν έγινε υποκριτικά, έγινε ψαράς. Και εδώ πέρα συνέχεια μένω, είναι 70 χρόνια ψαράς. Αυτή τη στιγμή, εδώ στην περιοχή μας, εκτός ότι το νερό από τις ζέστες, αφού κατέβηκε στα 2,5 μέτρα, δεν έχει ποτάμια να τρέξουν μέσα, νερά ας πούμε από το Μπέλες να κατεβούν, νερά να τρέξουν, ποτάμια έχει, δεν έγινε αξιοποίηση να καθαρίσουν τα ποτάμια όπως παλιότερα καθαρίζανε. Ερχόταν η Φαγάνα και καθάριζε τα ποτάμια και κατέβαινε το νερό στη λίμνη. Σήμερα γέμισε, έγινε δάσος το ποτάμι. Απορροφά το νερό όλο, ό,τι έχει τα δέντρα τα τέτοια και δεν έρχεται, δεν κατεβαίνει νερό στη λίμνη. Απέναντι Σκοπιανοί όμως έχουν βγάλει 11 γεωτρήσεις και ρίχνουν νερό από τη γεώτρηση. Αντλούν από κάτω και ρίχνουν νερό για να σωθεί η λίμνη. Αλλά δεν πρόκειται να σωθεί η λίμνη, κάθε χρόνο τραβιέται και 100-150 μέτρα μέσα. Εκτός από αυτό, από την ελληνική μεριά, από εδώ σε εμάς, έχει 420 γεωτρήσεις από 8 μέχρι 12 ιτζών, μεγάλες τέτοιες, και αρδεύεται ο κάμπος. Όσο αντλούν αυτές, τώρα το καλοκαίρι, επιφανειακά νερά τα τραβάνε οι γεωτρήσεις και δεν πέφτει τίποτα νερό στη λίμνη. Εάν δεν γίνει κάποια ενέργεια από εμάς, από συνεννόηση από αυτούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η λίμνη μας θα σβήσει. Δύο είδη των ψαριών χάθηκαν εντελώς από τη λίμνη. Τώρα, πού οφείλεται, δεν. Το κράτος δεν έκανε τίποτα για να βρει το αίτιο. Οι αλλαγές είναι από το... ποια χρονολογία ήταν, το 88, που αδειάσαν τη λίμνη, και έπεσε η στάθμη 2 μέτρα κάτω. Από τότε είχαμε αλλαγές και στο ψάρεμα, ειδικά στο είδος της πλατίτσας, αλλά και το γρυβάδι που βγήκε από το καλάβι μέσα και πιάραμε τότε πολλά ψάρια. Με αυτά ασχολούμαι και με αυτή τη λίμνη μεγαλώσαμε το λίμνη, αφήσαμε τώρα, δεν υπάρχει δηλαδή μέλλον για τους νέους. Οι άλλοι τα παιδιά μας ευτυχώς πήγαν πάνε άλλη στη Θεσσαλονίκη, άλλη και εκείς και μείναμε όλοι οι γέροι στο χωριό μέσα. Από εδώ δεν έχει μέλλον για το χωριό. Δεν έχει μέλλον, τι να κάνουμε. Γεωργία δεν έχουμε χωράφια. Μια λίμνη δεν έχει, πριν από 15 χρόνια είχε ψάρι, πριν φύγει το νερό. Βγάζαμε καλό νερό κάμα, τώρα πολύ νερό τίποτα δεν κάνει. Τώρα μόνο τα προστοζήν. Όλο το νερό πέφτει στάθμιζε και το ψάρι δεν μεγαλώνει, Πρόποτε μεγάλο ψάρι το δεν έχει ψάρι. Και βγάζαμε ό,τι είχε εκεί τα παίρναμε, 200-500 κιλά, 600 κιλά. Όσο πήγε, ελαττώθηκε και έσβησε αυτή η μόδα που λένε. Τώρα έμεινε μόνο η σαρδέλα. Η σαρδέλα δεν χάθηκε, πολλαπλασιάστηκε αρκετά. Τα άλλα τα ψάρια, τα περικιά, τα άσπρα, τα γρυβάδια, αυτά πάνε. Όσο πέδαμε, κάναμε μπάνιο, η λίμνη της Ευρωπαίης μέχρι την Άκη ήταν πολύ καθαρή. Ήταν καθαρή και όχι εμείς, όλος κόσμος έδωσε ένα μπάνιο με το τρένο. Τώρα που έφυγε η λίμνη δεν πατάει κανένας εδώ. Η λίμνη μας ήταν η διπλάσια. Εδώ που είμαστε εμείς τώρα έχει 15 μέτρα βάθος νερό. Τώρα έχει 2,5, ούτε και 2,5. Το 87, αν θυμάμαι καλά, ο Παπαθεμελής ήταν υπουργός εξωτερικών ή υπουργός Μακεδονίας Θράκης.
ήρθε σε μια συνεννόηση με τους Σκοπιανούς απέναντι, τότε ήταν οι Σέρβοι φυσικά, για να πάρει κάποια κυβικά νερό από τη λίμνη για να ρυθούν κάποια χωράφια στην ελληνική πλευρά. Ανοίξαν ένα κανάλι στη Δοϊράνη, με αποτέλεσμα αντί να πάρουν, ξέρω εγώ, 1000 κυβικά, να πάρουν 1 δισεκατομμύριο κυβικά, δεν μπορούσαν να σταματήσουν πλέον το νερό. Και από εκεί και μετά η λίμνη από τα 15 μέτρα κατέβηκε στα 2,5. Το κανάλι για να φύγει το νερό, τότε το καλοκαίρι από τις, που δεν είχε βροχές και ήθελα νερό κάτω στη χαλάστρα, τα ρίζια, για να ποτίσουν τα ρίζια τους, αδειάσαν το νερό της λίμνης και δεν κάνανε και τίποτα. Δεν έφτασε ποτέ το νερό στη Θεσσαλονίκη κάτω. Και ο λόγος ήταν αυτός για να ποτίσουν τα ρίζια, γιατί δεν είχαν βροχές τότε. Και από τότε η λίμνη πήρε την κάτω βόλτα. Εντάξει, έχουμε και πολλές γεωτρήσεις. Όλη η περιοχή εδώ πέρα είναι με γεωτρήσεις τα χωράφια. Έχει πάρα πολλές γεωτρήσεις, ναι. Οι οποίες δεν κάνουν καλό στη λίμνη. Τραβάνε τα υπόγεια νερά. Εμείς για την διάσωση της λίμνης από πλευράς νερού έχουμε προτείνει από ένα παρακείμενο ποταμάκι το οποίο υπάρχει στην Καστανούσα, νομός Ερών. Επιτέλους, ας μπορέσουν να συνεννοηθούν η νομαρχία του Κιλκής με την νομαρχία των Σερών για τους μήνες που δεν χρησιμοποιούν το νερό εκεί για διάφορες καλλιέργειες, να πέσει ελεύθερα μόνο του στη λίμνη. Και αυτό θα είναι μια μικρή βοήθεια. Φτάσει για να σωθεί, όχι, αλλά μερικοί ναι, και γιατί κάθε χρόνο τραβιέται τη λίμνη. Μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχει στο νομό Σερών ένα ποτάμι, στα σύνορα Αγίας Παρασκευής Καστανούσας, που έχει πάρα πολύ νερό. Το οποίο μπορούν να το πάρουν εκείνο το ποτάμι, να το ρίξουν και να πέφτει αρκετό νερό, τουλάχιστον το χειμώνα. Το καλοκαίρι μπορεί να το κρατήσουν να αρδεύουν τα χωράφια τους που θέλουν, αλλά το χειμώνα, επειδή φεύγει στην Κερκίνη και είναι άχρηστο το νερό πλέον, μπορούν να γυρίσουν το ποτάμι εδώ.